Πάμε τώρα στη φλεγόμενη Ουκρανία. Θάνατο και καταστροφή σκόρπισε ρωσικό χτύπημα σε χωριό του Ντόνετσκ. Σύνδεση με την απεσταλμένη του Σκάι στο Κίεβο, Χρύσα Τσίχλη. Χρύσα. Από τη ρωσική επίθεση στο Τορέτσκ, στην περιφέρεια του Ντόνετσκ, τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Οι Ουκρανοί καταγγέλνουν ότι τα ρωσικά πυρά έπεσαν πάνω σε στάση λεωφορείου, στην οποία βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι εκείνη την ώρα. Επίσης, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ανακατέλαβαν 2 χωριά κοντά στο Σλοβιάνσκ, αλλά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν από τα περίχωρα της Αντίβκα, καθώς είχαν βαριές απώλειες εκεί. Για ανακαταλήψεις εδαφών κάνουν λόγο και στο Χάρκοβο. Το Χάρκοβο, το οποίο δέχτηκε σήμερα πλήγματα από τις ρωσικές δυνάμεις, όπως και η Ζαπορίζια, η Νικόπολη και το Μικολάευ. Στο μέτωπο του Νότου τώρα, εκεί όπου κυριαρχεί η ουκρανική αντεπίθεση για την ανακατάληψη της Χερσόνας, ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε τουλάχιστον 47 Ρώσους στρατιώτες και κατέστρεψε 7 τεθωρακισμένα, την ώρα που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα σε διεθνή μέσα ότι πολλοί Ρώσοι στρατιώτες αρνούνται πλέον να υπηρετήσουν αυτή την ειδική στρατιωτική επιχείρηση του Πούτιν και φυλακίζονται ως λιποτάκτες σε φυλακές του Ντονέτσκ. Χρύσα, σε ευχαριστούμε.